και έλα να βρούμε μαζί τώρα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή βεβαίως, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος είναι στη σύνδεσή μας. Καλημέρα, κύριε Κερίδη. Γεια σας, κύριε Κερίδη, καλημέρα. Καλημέρα, μετά από καιρό πόσο? Θα έλεγα. Καιρό, ναι. Γιατί? Συχνά πυκνά τα λέμε. Όχι και καιρό. Συχνά, ναι. Απλώς το τελευταίο διάστημα, έτσι μια εβδομάδα τώρα δεν τα είπαμε. Έχετε λοιπόν, χτιστεί με τη τηλεόραση, κύριε Κερί. Δεν καλό αυτό, να το κοιτάξτε. Μαζί σας, κύριε Οικονόμου. Μαζί μας, αυτό είναι τιμητικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κερίδη, να ξεκινήσουμε από την είδηση που μας έδωσε ο Μανώλης πριν από μερικά λεπτά, ότι ο Τούρκος πρόεδρος προαναγγέλει στην ουσία την αγορά νέου γεωτρητικού σκάφους, το οποίο βεβαίως θα χρησιμοποιηθεί για έρευνες, όπως λέει, στην περιοχή. Που είναι αυτή τη στιγμή το και προαναγγέλει και μακρύ διάστημα, κύριε Κερίδη. Αυτό, πάμε σε μακρά περίοδο προκλήσεων, να το πάρουμε απόφαση πια. Επιμένει ο Ερντογάν στη γραμμή που χάραξε. Ήδη έχουμε την πιο παρατεταμένη κρίση στις ενωτουρκικές σχέσεις στην ιστορία. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τέτοιο διάστημα από τη μεγάλη επιδείνωση του 1974 και μετά τουλάχιστον. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια μακράς διαρκείας σύγκρουση. Βεβαίως τώρα βλέπετε προστίθονται και νέα στοιχεία. Καταρχάς να πούμε το ευρωπαϊκό γαλλικό, το θρησκευτικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το οποίο επιβεβαιώνει αυτά που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι η Τουρκία δηλαδή είναι ένα πρόβλημα στρατηγικό πια ασφαλείας για την Ευρώπη. Το είδατε και χθες στην τηλεδιάσκεψη των αρχηγών κρατών της Ευρώπης. Και το δεύτερο, μην το υποτιμάτε αυτό, η Τουρκία πλέον ζει κάτι σαν την ελληνική κρίση του 2010. Το 2010 εμείς δεν είχαμε δικό μας νόμισμα να υποτιμήσουμε. Αυτό όμως δεν βλέπουμε να πολυμοιάζει πολύ τον Ερντογάν, τουλάχιστον στο εξωτερικό, στις τοποθετήσεις του. Αντιθέτως, του δίνει το κίνητρο για να επιμείνει στα εξωτερικά προκειμένου να συσπυρώσει στο εσωτερικό που αντιμετωπίζει τη μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια. Όμως το γεγονός που είπε ο Μανώλης... τον αγγίζει καθόλου αυτό το υποτιθέμενο, η υποτιθέμενη αντίδραση της Ευρώπης. Εδώ βλέπουμε ότι γίνεται χειρότερος κάθε και μέρα. Και της Γαλλίας συγκεκριμένα θα που αγοράσει, ζητά και άλλο γεωτρύπανο. Ναι. Τον αγγίζει και θα τον αγγίξει ακόμα περισσότερο από το βράδυ της 3ης Νοεμβρίου, κύριε Οικονόμου, διότι και εκεί αναμένουμε... Επιμένετε στην πρόβλεψη για Biden, ότι θα κερδίσει ο Biden. Περισσότερο από ό,τι πριν. Περισσότερο από ό,τι πριν. Μάλιστα. Νομίζω όλες οι δημοσκοπήσεις πλέον περιορίζουν τα όποια στενά περιθώρια είχε ο Τραμπ να γυρίσει κάποιες πολιτείες όπως η Πενσιλβάνια και να κερδίσει τους εκλέκτορες. Επομένως λέτε ότι αυτό είναι το σημείο που θα αλλάξει τον Ερντογάν στην πραγματικότητα. Να. Και αυτό. Να τα πάρουμε όμως, θέλω λίγο να τοποθετηθώ. Να πω πρώτον ότι εμείς στηρίζουμε την ελευθερία λόγου και απολύτως στη Γαλλία και το Μακρόν το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφαντικά χθες στην τηλεδιάσκεψη. Δεύτερον, δεν θέλουμε θρησκευτικό πόλεμο, αλίμονο αν χαρίσουμε τους μουσουλμάνους στον Ερντογάν και δημιουργήσουμε πρόβλημα στα φιλοδυτικά καθεστώτα όπως του Αλσίση στην Αίγυπτο βεβαίως και των λοιπόν Αράβων. Ο Ερντογάν είναι ένας λαϊκιστής ο οποίος εκμεταλλεύεται τα θρησκευτικά αισθήματα των εκατομμυρίων μουσουλμάνων για να παίξει παιχνίδι. Το πρόβλημα είναι ο Ερντογάν και η επιθετικότητά του και όχι συντριπτική πλειοψηφία και ο τζιχαντισμός και όχι η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμάνων του κόσμου. Και τρίτον, και τον βλέπουμε πώς προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ως πέμπτη φάλαγγα εντός Ευρώπης αυτές τις μουσουλμανικές κοινότητες, πέρα από τους μετανάστες που εργαλειοποίησε, πέρα από την πίεση σε κράτη σε βάρος της Ελλάδας, της Κύπρου, της Αρμενίας, το βλέπουμε. Τώρα χρησιμοποιεί και τους μουσουλμάνους της Ευρώπης. Και το τρίτο, όλο αυτό επιβεβαιώνει την ελληνική στρατηγική, αυτά που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, και φέρνει όλους τους Ευρωπαίους πλέον και τους Γερμανούς. Η πίεση στη Μέρκελ από το Παρίσι είναι τεράστια. Θα υπάρξουν εξελίξεις βεβαίως εν αναμονή του Δεκεμβρίου. Και βεβαίως οι Ρώσοι θα υπάρχουν, κύριε Κερίδη, το συζητάμε αενάως. Και λέμε, άμα το ξανακάνει, θα επανέλθουμε πιο άγριοι. Αυτό το απολύτως το έχουμε ξαναπεί, κύριε Κερίδη, πάντως πριν από συνόδους. Και έχουμε χορτάσει πια από καταδίκες και αλληλεγγύη. Έφτασε μέχρι και η Γαλλία να πει ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Θα γίνει αυτό? Τις κυρώσεις τις ζητάνε οι ίδιοι οι Γάλλοι. Να πούμε ότι οι Τούρκοι παραβιάζουν ήδη την Τελωνιακή Ένωση. Έτσι, το μποϊκοτάζ το οποίο ανοιχτά ζητά ο Ερντογάν για τα γαλλικά προϊόντα και υποθάλπτει σε όλο το μουσουλμανικό κόσμο, βάλει ευθέως εναντίον των προβλέψεων της Τελωνιακής Ένωσης. Έχουμε Τελωνιακή Ένωση και το ένα μέρος καλεί σε μποϊκοτάζ των προϊόντων του άλλου μέρους. Αυτό δεν είναι Τελωνιακή Ένωση. Άρα οι κυρώσεις θα είναι και σε αυτό πόλεμο. Το σημείο. Θα είναι και σε αυτό το σημείο, λέτε, οι κυρώσεις. Γιατί αυτό είναι βαρύ. Βεβαίως θα τεθεί και είναι μία ακόμα παραβίαση της Τελωνιακής Ένωσης που
θα πονέσει βεβαίως όταν φτάσουμε εκεί. Η Γαλλία λοιπόν τελείως ξεκάθαρα, η μεγάλη Γαλλία, η πιο ισχυρή στρατιωτικά χώρα της Ευρώπης, η δεύτερη σε δύναμη οικονομικά εντός Ευρώπης, ο Μανουέλ Μακρόν το έχει θέσει τελείως, δεν γινόταν πιο πολύ. Άρα έχουμε, γι' αυτό είχε σημασία αυτό που λέγαμε από την αρχή, χρειάζεται υπομονή και ψυχραιμία, διότι σιγά σιγά θα κουμπώσουν τα πράγματα, θα γίνει το παζλ που χρειάζεται. Το θερμό επεισόδιο έχει απομακρυνθεί ή παραμένει ακόμα? Νομίζω ότι όσο σουλατσάρει το Ούρους Ρέις, να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν πάντοτε οι φόβοι και οι ανησυχίες. Ο Ερντογάν επιμένει στην ένταση. Βεβαίως τώρα τα μέτωπα που έχει ανοίξει είναι πολλαπλά. Ένα είναι στον Κάφκασο. Αν δίπλα στο Ούρους Ρέις έρθει ένα γεωτρητικό σκάφος, κύριε Κερίδη, αλλάζουν τα δεδομένα και προς ποια κατεύθυνση? Αυτό μας το λένε όλοι και μας το λένε όλοι οι ειδικοί, ότι η γεώτρηση, η απόπειρα γεώτρησης, παραβίαση δηλαδή της υφαλοκρηπίδας πλέον και αλλαγής του τοπίου, αποτελεί περαιτέρω κλιμάκωση της παραβατικότητας της Τουρκίας. Και βεβαίως φέρνει πιο κοντά μια προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά βλέπετε ότι έχουμε τον Κάφκασο, 3.500 νεκρούς εκεί, μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουμε την αντιπαράθεση με τη Γαλλία, έχει ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, Μανώλη. Καλημέρα και σε εσένα. Να είσαι καλά.